Έρχεστε από μια νίκη απέναντι στον Κεραυνό μέσα στην Λεμεσό. Σήμερα κάνατε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στις λεπτομέρειες όμως χάσατε. Ξέρω ότι υπάρχει απογοήτευση, το βλέπω και στο πρόσωπο σου. Όμως είσαστε μια ομάδα καινούρια, η οποία φέτος είναι ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής. Πες μου πρώτα απ' όλα πώς αξιολογείς το σημερινό παιχνίδι. Τι πήγε λάθος και δεν πήρατε την νίκη, και τι θα μπορούσατε να κάνετε λίγο διαφορετικά στο τέλος. Αυτά τα παιχνίδια δεν σηκώνει να κάνεις λάθη σίγουρα. Όπως είπες και εσύ, οι λεπτομέρειες στοιχίζουν πολύ σε αυτούς τους αγώνες, γιατί είναι ένας αγώνας νοκάουτ. Ο Κεραυνός, θεωρώ, τα τελευταία λεπτά ήταν πιο συγκεντρωμένος από εμάς. Κάποια καλάθια εύκολα ήμασταν άστοχες. Εντάξει, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, προσπαθούμε όσο το καλύτερο. Σίγουρα για μας είναι νίκη που μπορούμε να παίζουμε απέναντι σε τον Κεραυνό, που είναι πενταετής πρωταθλήτρια. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Κοίταξα λίγο το κινητό μου εκεί, δεν το έκανα από... Το κοίταξα τα στατιστικά για αυτό το κανά και έχεις 8 πόντους, 4 assist. Γενικά έχεις ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι οργανωτικά. Με τη νέα ομάδα εσύ πώς νιώθεις, ότι μετά από τόσα χρόνια που σε συνηθίσαμε στα κίτρινα, είναι λίγο περίεργο να σε βλέπουμε στα μπλε. Πες μου λίγο για το πώς νιώθεις εσύ που έχεις αλλάξει πλέον ομάδα. Σίγουρα οι κοπέλες της ανόρθωσης με αγκαλιάσαν. Προσπαθώ και μετά από τον τραυματισμό μου να επανέλθω. Σίγουρα είναι όλο περίεργο και για μένα μετά από τόσα χρόνια που φύγα από την ΑΕΛ. Αλλά το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στην ανόρθωση και προσπαθώ να ενταχθώ μαζί με τις υπόλοιπες όλες μαζί. Και μια τελευταία ερώτηση για την ανόρθωση ως σύνολο. Είπαμε ότι είσαστε μια νέα ομάδα, μπήκατε δυνατά όμως, έχετε καλές παίχτριες, έμπειρες, έχετε και πολύ νεαρές ταλαντούχες από ό,τι μαθαίνω. Πού μπορεί να φτάσει η ανόρθωση σε βάθος χρόνου? Φέτος ο στόχος της ανόρθωσης είναι ξεκάθαρος, να κάνουμε μια καλή πορεία. Δεν πάμε ούτε για πρωτάθλημα, φυσικά αν πάμε μέχρι εκεί θα είναι άθλος για την ανόρθωση. Ενώ τα επόμενα χρόνια ίσως κάποιος τίτλος. Ίσως τα επόμενα χρόνια, μπορεί και φέτος, κανείς δεν ξέρει, μακάρι να κάνουμε τη... και δεύτερη θέση για μας είναι πολύ καλή.